επιβεβαίωσε τη φήμη του. Κλιματικά ήταν το χειρότερο έτος όλων των εποχών, με εμφάνιση πολλαπλών και σφοδρών ακραίων φαινομένων. Ήταν το θερμότερο όλων των εποχών, πλησιάζοντας επικίνδυνα το κατώφλι της κλιματικής ασφάλειας που είναι σύν 1,5 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ θερμότερο έτος που κατήχε το 2016. Η σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κορυφώθηκε τον Ιούλιο. Όμως, όλοι οι μήνες, με εξαίρεση τον Ιούνιο, ήταν οι θερμότεροι όλων των εποχών. What we've seen in 2023 is very likely to be one of the warmest, if not the warmest year in the last 100,000 years. It's basically certain that the average temperature over the next 5 years will be warmer than the average temperature over the last 5 years. So there is a trend. Στην Ελλάδα η τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στους 8 από τους 12 μήνες του 23. Στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνα που είδαμε ποτέ στη χώρα μας, το που συνέβη τις 12 μέχρι τις 27 Ιουλίου. Και δεν είχαμε δει ποτέ μέχρι τώρα τόση μεγάλη διάρκεια σε έναν και μοναδικό καύσωνα. Όπως για παράδειγμα στα Πατήσια, η θερμοκρασία για 12 τους 15 μέρες δεν έπεσε καμία στιγμή του 24ωρου κάτω από τους 30 βαθμούς. Γι' αυτό απαιτούνται άμεσα μέτρα κλιματικής θωράκισης της πόλης. Αν καθυστερήσουν τα μέτρα, η θερμοκρασία στην Αθήνα μπορεί να ξεπεράσει και τους 5 βαθμούς Κελσίου. Τα καλοκαίρια τα οποία θεωρούμε ή τις μέρες τις οποίες θεωρούσαμε σαν μέρες καύσωρα, το 2050 ή προς το τέλος του αιώνα θα είναι οι δροσερές μας μέρες. Ο θαλάσσιος καύσωνας ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του 23, με θερμοκρασίες στο Αιγαίο αυξημένες από 2 βαθμούς Κελσίου και περισσότερο, και δημιούργησαν τις συνθήκες για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Η υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας σημαίνει αυξημένη ποσότητα υδρατμών. Όλοι αυτοί οι υδρατμοί μεταφέρθηκαν στην ξηρά και είχαμε τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είδαμε στη Θεσσαλία. Η θάλασσα έχει μνήμη και ό,τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα αποδικεύεται και στη θάλασσα. Μεταφέρει ενέργεια και στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία 4 χρόνια. Παρατηρήσαμε πολύ ακραία φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη. Πολύ το φοβάμαι το 2024, γιατί τα ακραία φαινόμενα δεν αστειεύονται. Η έκθεση του προγράμματος Κοπέρνικους επιβεβαιώνει επιταχύρω για άλλη μια φορά τα κλιματικά μοντέλα, τα οποία για τα χρόνια που έρχονται προβλέπουν ακόμη πιο εφιαλτικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.